πρέπει να πάει χαμένη. Ποιο σύστημα πτώχευσε την Ελλάδα? Ποιο σύστημα πτώχευσε την Ελλάδα? Το σύστημα του δικοματισμού. Αυτό δεν πτώχευσε? Πτώχευσε καμιά κυβέρνηση συνασπισμού την Ελλάδα? Επομένως, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα και συνεχίζουν και επιμένουν στην ενός αντρός αρχή και στην κλοπή βουλευτών, την καλπονοθία βουλευτών. Γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν στην εκπροσώπηση του λαού ισοτίμως. Θέλουν με 20%, 25% να κάνουν κυβέρνηση και να λένε μετά μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Άμα πάρουμε τα νούμερα, ποσοστό απεχόντων από τις ψηφοφορίες, ποσοστό συμμετεχόντων και τι ποσοστό παίρνει το πρώτο κόμμα και κάνουμε αναγωγή επί του συνόλου, ζήτημα να βρούμε κυβέρνηση πάνω από 20-23% σε λαό. Αυτό γίνεται. Είναι μια κατάσταση νοσηρή, την οποία τα κόμματα δεν δείχνουν να θέλουν να αλλάξουν, διότι τους βολεύει. Τους βολεύει. Μάλιστα τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει να αλλάξει για τις ευρωεκλογές το νόμο, να μπορούν οι βουλευτές να θέτουν και υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή. Ξέρετε, στη Γερμανία για να γίνουν εκλογές πρέπει ο νόμος να αλλάζει 6 χρόνια πριν. Εδώ αλλάζει πόσο, 50 μέρες, 40, ο καθένας ό,τι γουστάρει κάνει. Πηγαίνετε στη Γερμανία και πέστε, έχουμε τώρα ευρωεκλογές. Δεν αλλάζουμε το νόμο, ρε παιδιά, γιατί έτσι βολεύει. Και όλοι να συμφωνήσουν δεν προχωρούν. 6 χρόνια μετά. Αλλά αυτά είναι προχωρημένα μαθηματικά για την αίθουσα αυτή.